Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Τα σενάρια λοιπόν, γιατί έπαιρναν και έδιναν, κύριε Μαρτζούκο, τις τελευταίες ιδιαίτερα ημέρες, είχαν δημιουργήσει έτσι την εντύπωση και τα αμερικανικά μέσα ότι ο Τζο Μπάιντεν θα είχε μία άνετη νίκη επί του Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, έτσι. Η πραγματικότητα όμως θα τα διαψεύδει. Βλέπουμε ότι εξελίσσεται σε θρίλερ όλο αυτό, κύριε Μαρτζούκο. Είναι γεγονός ότι, όχι τώρα, από την πρώτη στιγμή ο Τραμπ είχε απέναντί του τη μεγάλη πλειοψηφία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, που ούτε λίγο ούτε πολύ, σε όλη τη διάρκεια της θητείας του, φρόντιζαν να δίνουν άλλες εντυπώσεις από αυτές που ισχύουν ίσως στην αντίληψη του μέσου Αμερικανού. Μαζί τους βέβαια και το Hollywood και άλλοι. Αλλά φαίνεται ότι ο Τραμπ έχει γερές βάσεις σε πολλές πολιτείες, δύσκολα ανατρέψιμες. Ναι. Θα πάρει αρκετές, δεν είναι καμία σχέση το εκλογικό σύστημα με το δικό μας, κύριο Μαρτζούκο. Θα χρειαστεί χρόνος για το αποτέλεσμα από ό,τι φαίνεται. Ο μόνος τρόπος για να αποφευθεί αυτό θα ήταν μια καθαρή νίκη του ενός ή του άλλου. Ναι. Από την ώρα που δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ναι, δεν έχουμε κάτι τέτοιο, ναι. Και αυτή τη στιγμή πάνε βήμα-βήμα σε αριθμό εκλεκτόρων, αλλά και σε αριθμό ψήφων, δημιουργούνται αυτά που φοβόνταν οι περισσότεροι και προεκλογικά. Δηλαδή, πέραν του γεγονότος ότι η κοινωνία στην Αμερική είναι αρκετά έτσι πολλωμένη και σε ένα βαθμό διχασμένη, κάτι που δεν συνέβαινε ίσως σε άλλα χρόνια τόσο πολύ, πλέον έχει προαναγγείλει ο καθένας εκ των υποψηφίων και την περίπτωση αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων. Ναι, ήδη τα ακούμε από νωρίς το πρωί. Ακριβώς, και αυτό οφείλεται σε αυτή την ιδιαιτερότητα του αμερικανικού εκλογικού συστήματος, πέραν των ψήφων της κάλπης, να προσμετρώνται και οι επιστολικές ψήφοι, οι οποίες όμως γίνονται δεκτές ακόμα και μετά το κλείσιμο της κάλπης. Και ποικίλει αυτό από πολιτεία σε πολιτεία. Δηλαδή άλλες πολιτείες δέχονται, ας πούμε, αυτή τη στιγμή κλείνουν και οι επιστολικές ψήφοι. Σε άλλες πολιτείες ακόμα δέχονται, ίσως και μέχρι το βράδυ. Και εκεί λοιπόν εγκυμονείται ένας κίνδυνος αλλοιώσεως του αποτελέσματος. Όπως έλεγε κάποιος Ελληνοαμερικανός πρόσφατα, υπάρχει η δυνατότητα σε κάποιες πολιτείες τουλάχιστον κάποιος να πάει να ψηφίσει κανονικά στην κάλπη και να στείλει και επιστολική ψήφο, κάτι το οποίο βέβαια αργότερα θα φανεί, αν ωστόσο γίνει. Ωστόσο μπορεί να γίνει όμως, ναι. Ναι, μπορεί να γίνει και να πάρει και εβδομάδες μέχρι να διαπιστωθεί ποιος διπλοψήφισε. Κατάλαβα, ναι. Άρα λοιπόν για όλους αυτούς τους λόγους ο Τραμπ προκαταβολικά είχε πει όχι στην επιστολική ψήφο, γιατί εγκυμονείται αυτός ο κίνδυνος και ακριβώς επειδή είχε καταδικάσει αυτή τη μέθοδο ψήφου, υπάρχουν τώρα βάσιμες εκτιμήσεις ότι οι επιστολικές ψήφοι γέρνουν προς τον Biden. Ναι. Άρα λοιπόν ακόμα και αν προηγείται σήμερα στις περισσότερες πολιτείες ο Τραμπ, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ναι. Βέβαια, ήδη μίλησε για ανοθεία, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγουν στο ανώτατο δικαστήριο για τις επιστολικές ψήφους. Ναι, ναι. Πάντως είχε και μεγάλη συμμετοχή. Έχει μεγάλη συμμετοχή, ακριβώς επειδή πλέον έχει επέλθει πόλωση, η οποία ενισχύθηκε ιδιαίτερα από τα τελευταία γεγονότα των θανάτων, δολοφονιών, όπως θέλετε πέστε το, που έγιναν με την αστυνομία και εγχρώμους. Με τον κορονοϊό. Τον κόσμο, και ο κορονοϊός ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Η στάση του. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε και το εξής, ότι φαίνεται πως η δημοκρατική προενός έτους που ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία είχαν εκτιμήσει ότι ο Τραμπ θα ήταν ανίκητος και συνεπώς δεν έριξαν στη μάχη τα καλύτερα χαρτιά τους, γιατί θεωρώντας ότι έτσι θα τα κάψουν. Μάλλον προετοιμαζόταν για την επόμενη τετραετία.
Και συνεπώς, όταν όμως ανατράπη αυτή η κατάσταση λόγω κοροναϊού και άρχισε να πέφτει ο Τραμπ και λοιπά, ήταν αργά. Ήταν λάθος δηλαδή αυτό που επέλεξαν, ναι. Νομίζω λέτε, ναι. Τώρα. Φαίνεται τώρα θα είναι thriller, το οποίο θα παρακολουθούμε στις επόμενες ώρες. Σε ό,τι αφορά εδώ την περιοχή, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι αυτό, σημαντικά. Αυτό εδώ θα ήθελα να μας πείτε. Τελικά τι σημαίνει η εκλογή Τραμπ, η νίκη Τραμπ, η Biden, πώς θα επηρεάσει την χώρα μας όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο, ναι. Τώρα. Το διακύβευμα γενικότερα στον πλανήτη, γιατί μιλάμε για μια υπερδύναμη, mm-hmm. είναι πόσο εσωστρεφής θα βγει την επόμενη μέρα ή πόσο ενεργή και διατεθειμένη να εμπλακεί, έστω και επιλεκτικά, σε διάφορες περιοχές. Mm. Αυτό είναι που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα. Ναι. Στη μία ή στην Λέγεται άλλη περίπτωση. Από πολλούς, ναι. ότι η κατά κάποιο τρόπο αποτράβηξή της, η αποχώρησή της από την ευρύτερη περιοχή μας, είναι αυτή που προκάλεσε αυτή την αστάθεια που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Και αυτό θα επηρεάσει και τις σχέσεις Αμερικής-Ευρώπης, ΝΑΤΟ, Ανατολικής Μεσογείου και ούτω καθεξής. Μια άλλη παράμετρος πριν πάω στα ελληνοτουρκικά θα πρέπει να είναι ότι, αν και οι γενικεύσεις καμιά φορά είναι επικίνδυνες, αλλά η ταμπέλα τέλος πάντων των δημοκρατικών είναι παγκοσμιοποίηση, ενώ η ταμπέλα του Τραμπ είναι ενίσχυση της έννοιας του έθνους κράτους. Είναι και αυτή μια σημαντική διαφορά, γιατί η παγκοσμιοποίηση είναι συνδεδεμένη με οικονομικές ιδιαιτερότητες και επιπτώσεις. Εννοείται. Όπως επίσης και με πολυφυλετικά, πολυπολιτισμικά, κοινωνικά μορφώματα παντού. Αυτό μας αφορά, γιατί εμείς έχουμε ένα έντονο μεταναστευτικό έτσι, θέμα εδώ πέρα. Έτσι, είναι ιδιαίτερα. Ίσως και αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για την επόμενη μέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί εδώ θα ήθελα να έρθω και να μείνουμε βέβαια. Είναι μια στιγμή που αντιμετωπίζουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση όσον αφορά το λαθρό μεταναστευτικό, κύριε Μαρτζούκο. Δηλαδή, οτιδήποτε οποιοδήποτε θα μπορούσε να επηρεάσει, νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή, προσωπική μου άποψη εκφράζω, αλλά νομίζω ότι το λαθρό μεταναστευτικό στην Ελλάδα είναι σαν βόμβα έτοιμη να σκάσει, κύριε Μαρτζούκο. Βλέπουμε, εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός, ενώ υπάρχουν πονεμένοι άνθρωποι, νησιώτες, καταστράφηκαν, πενθήσαν, θρηνήσαν θύματα, νέα παιδιά, βρήκαν την ευκαιρία να κάψουν πάλι το κιτ στην Σάμο. Είχαμε Πλιάτσικο. Είναι σίγουρο και είναι γεγονός ότι τους εργαλοποίησε και τους εργαλοποιεί ο Ερντογάν. Δηλαδή θα παίξει καθοριστικό ρόλο, νομίζω, εάν εκλεγεί ο Biden ή ο Τραμπ από την άλλη, έτσι. Όσον αφορά αυτό το φοβούμε ότι το μεταναστευτικό γενικότερα είναι ένα ζήτημα του οποίου βλέπουμε μόνο την αρχή. Φοβούμε ότι στα επόμενα χρόνια αυτό θα μετατραπεί σε ένα τσουνάμι, λαμβάνοντας υπόψη τα δημογραφικά δεδομένα. Αυτή τη στιγμή στην Αφρική, για παράδειγμα, ο πληθυσμός είναι 1,2 δις και το 2100... Δηλαδή τα παιδιά μας θα δούνε την Αφρική από το 1,2 δις να γίνεται 4,5 δις. Και η Ασία αντίστοιχα θα αυξηθεί, όχι με τέτοιο ρυθμό, αλλά και αυτή θα αυξηθεί. Ναι. Άρα βλέπετε ότι και την ίδια στιγμή η Ευρώπη γεράζει και η Ελλάδα γεράζει. Αυτό λοιπόν και η διαφορά βιωτικού επίπεδου και όλη αυτή η αστάθεια που υπάρχει και οι φτώχες περιοχές αυτές θα οθήσει μεγάλα πλήθη στην πλειοψηφία τους μουσουλμάνους να έρχονται προς την Ευρώπη και ιδιαίτερα προς την Ελλάδα που είναι και το προπύργιο. Έχουμε να δούμε πολλά λοιπόν και αν δεν έχουμε από τώρα μια σημαντική πολιτική εθνοκεντρική, φοβούμαι ότι σε λίγα χρόνια δεν θα είμαστε αυτό που είμαστε σήμερα. Θα είμαστε κάτι άλλο. Θα χάσουμε την ταυτότητά μας. Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι η φρούριο Ευρώπη ή φρούριο Ελλάδα δεν μπορεί να φτιάξει κανείς. Είναι δεδομένο ότι θα δεχόμαστε μετανάστες. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι... Οι οποίοι όμως δεν απομακρύνουμε. Άλλο μετανάστες, άλλο λαθρομετανάστες, ναι, άλλο πρόσφυγες. Να έχουμε ακριβώς τον έλεγχο. Δηλαδή έτσι. Να ελέγχουμε την ποιότητα και την ποσότητα που έρχεται μέσα ανάλογα με τις ανάγκες μας και στη συνέχεια να παρακολουθούμε αυστηρότατα με έναν αυστηρό
τακτικό πλαίσιο να παρακολουθούμε την ενσωμάτωσή τους. Ωστόσο όμως φαίνεται πως δεν έχουμε κερδίσει σε αυτό το κομμάτι. Το έχουμε χάσει, κύριε Μαρτζούκο. Το έχουμε χάσει γιατί ακριβώς κανείς δεν ενδιαφέρεται για την ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων. Γιατί αν εδώ πέρα αντί για ενσωμάτωση έχουμε δημιουργία πολυπολιτισμικών θυλάκων, αυτοί βάσει των δημογραφικών δεδομένων κάποτε θα γίνουν πλειοψηφία. Εννοείται. Και όταν γίνουν πλειοψηφία θα επιβάλλουν πλέον ένα άλλο τρόπο ζωής σύμφωνα με τη δική τους αντίληψη. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να δοκιμαστούν τα παιδιά και τα εγγόνια μας επειδή κάποια μελούν σήμερα να εντάξουν μετανάστες στον τρόπο ζωής, στα ήθη και τα έθιμα τα δικά μας, γιατί εμείς είμαστε φιλοξενούντες. Δεν ερχόμαστε εδώ να φτιάξουμε πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Έτσι ακριβώς είναι και προκάλεσε και πολλές αντιδράσεις, κύριε Μαρτζούκο, το γεγονός ότι είχαμε και στο Βοτανικό το πρώτο τζαμί. Και ξέρετε, έγινε σε μια στιγμή που τουλάχιστον εδώ στην Θεσσαλονίκη που είμαστε σε καραντίνα, σε lockdown, στη Βόρεια Ελλάδα, κλείνουν οι εκκλησίες. Και είδαμε και αυτό χθες. Είναι κάτι που ξέρετε, εξόργησε τον κόσμο όταν οι πιστοί δεν μπορούν καν να προσέλθουν στις εκκλησίες. Μέχρι 9 άτομα στις περιοχές, στις κόκκινες περιοχές, αλλού κλειστές οι εκκλησίες και βλέπουμε την ίδια ώρα τα τεμένη να ξεφυτρώνουν. Τα τεμένη, κατά την άποψή μου, δεν θα πρέπει να πάρουν επίσημο χαρακτήρα, διότι η μόνη δέσμευση που έχουμε βάσει διεθνών ηθικών είναι τα τεμένη στη Θράκη. Και εκεί έχουμε τουλάχιστον 300. Που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες. Τώρα, ξέρουμε ότι έχουμε ένα πληθυσμό μεταναστών μουσουλμάνων σε όλη την επικράτεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε επίσημα τεμένη παντού, γιατί όταν γίνονται επίσημα τεμένη, με κρατική μέρημνα δηλαδή, τότε αυτό σημαίνει και επίσημους μουφτίδες. Και οι επίσημοι μουφτίδες, που έρχονται και απ' έξω οι περισσότεροι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει από την πρακτική εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και βέβαια βάζουν και υποψηφιότητα έτσι για δημιουργία νέων μουσουλμανικών μειονοτήτων πέραν αυτών της Θράκης. Ναι. Πώς το βλέπετε να εξελίσσεται αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά έχει προκαλέσει μεγάλη αντίδραση. Ναι. Συνεπώς εδώ μπορεί να κρατήσουμε ήδη αυτή τη στιγμή, δεν είναι χωρίς τόπους λατρείας, υπάρχουν οι μη επίσημοι τόποι λατρείας, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής είναι πάνω από 120. Με κάποια παρακολούθηση, με κάποια φροντίδα, με κάποια αυτά δεν είναι ανάγκη να γίνουν εδώ μιλάμε επίσημα. Με νόμιμες διαδικασίες, ναι, είναι επίσημα. Ακριβώς. Πια. Μπορούν να γίνουν βέβαια και κάνα δύο νεκροταφεία, δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό, αλλά όλα αυτά πάντα με το πίσω μέρος, στο πίσω μέρος του μυαλού μας πρέπει να έχουμε ακριβώς αυτό που αναφέρατε εσείς, την εργαλειοποίηση μουσουλμανικών πληθυσμών για πολιτικούς σκοπούς από γείτονες. Έτσι. Μάλιστα μας έχουν δώσει και δείγματα, δεν νομίζω μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό κανείς και το γεγονός ότι έχουν εισρεύσει στη χώρα μας εδώ και καιρό εξτρεμιστές μουσουλμάνοι και είναι γενικότερα όλη η κατάσταση στην Ευρώπη δύσκολη αυτή τη στιγμή. Κύριε Μαρτζούκο, σας ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι, ήθελα να πω σε ό,τι αφορά την αυριανή μέρα ανάλογα με το αν θα είναι δημοκρατικοί ή ρεπουμπλικάνοι στην Αμερική, σε ό,τι αφορά την περιοχή μας. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι σημαντικά. Ξέρουμε ότι ναι, υπήρχε μια ειδική σχέση μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν και λόγω αυτής της σχέσεως δεν έπαιρναν άμεσες αποφάσεις οι Αμερικανοί για μέτρα κατά της Τουρκίας παρά την αντίθετη άποψη Πενταγώνου, State Department κλπ. Αυτό είναι γεγονός. Απ' την άλλη όμως δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι επί Τραμπ γίναν σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα, στρατηγική συνεργασία. Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Σούδα, Πομπέο, Κύπρος και ούτω καθεξής. Και είναι επίσης γεγονός ότι ο Biden έχει δηλώσει ότι θεωρεί τη Ρωσία ως πρωταρχική απειλή για την Αμερική. Αν αυτό πράγματι ισχύει, τότε σημαίνει ότι πιθανόν η Τουρκία να του είναι πιο χρήσιμη για την ανάσχεση και την αντιμετώπιση αυτού που θεωρεί απειλή. Άρα δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι ο Biden με την αυριανή μέρα με τον Biden πρόεδρο θα ενισχυθεί η Ελλάδα εις βάρος της Τουρκίας. Και βέβαια και ένα δεύτερο είναι ότι ο Τραμπ με δική του πρωτοβουλία έφτιαξε ένα μπλοκ
Ισραήλ, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σαουδικής Αραβίας, Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου και ούτω καθεξής, το οποίο μπλοκ είναι ευνοϊκό για μας, γιατί έχει συνταχθεί και με το Χάφταρ στη Λιβύη, γιατί όλοι αυτοί επιθυμούν τον EastMed, τον αγωγό και ούτω καθεξής. Mm. Αυτά όλα γίνανε με πρωτοβουλία Τραμπ. Τώρα, μένει να δούμε εάν ο Biden ασπάζεται την ίδια φιλοσοφία, γιατί ξέρουμε ότι οι δημοκρατικοί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι με τα αυταρχικά καθεστώτα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνεπώς, έχω να πω ότι ο Τραμπ είναι πιο ρεαλιστής, οι δημοκρατικοί παραδοσιακά είναι πιο ιδεολόγοι. Όλα αυτά λοιπόν, και κλείνοντας θέλω να πω ότι και το 1976 για παράδειγμα, λίγο, δηλαδή την επομένη της εισβολής στην Κύπρο, ο δημοκρατικός Κάρτερ τότε βγήκε πρόεδρος και οι ελληνικές εφημερίδες έσπευσαν να τον φτιάξουν σε σκίτσο με φουστανέλα. Mm. Και η πρώτη ενέργεια που έκανε ήταν να καταργήσει το εμπάργκο κατά της Τουρκίας. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Είναι και αυτός ο χάρτης Biden που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες, κύριε Μαρτζούκο, που έχει σχέση με την μοιρασιά της ΟΣ. Θα πρέπει να το δούμε. Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Άρα εμείς να είμαστε προσιλωμένοι στο επόμενο τρίμηνο που είναι επικίνδυνο, να είμαστε σε εγρήγορση, να ενισχύσουμε το ταχύτερο της ένοπλες δυνάμεις, να προσεγγίσουμε πολύ τη Γαλλία, που είναι η πλέον κοντινή μας χώρα αυτή Γι' αυτό τη στιγμή. Φωνάζετε όλοι, κύριε Μαρτζούκο. Πραγματικά, πραγματικά. Θα πρέπει να το δουν στην κυβέρνηση αυτό. Είναι κάτι που δεν ξέρω πώς μας πήγε. Από λάθος δεν γίνεται τίποτα. Ωστόσο, ναι, δεν είναι αργά για να το διορθώσεις. Νομίζω πως θα έπρεπε να αποκατασταθεί αυτό το κομμάτι άμεσα. Να κερδίσουμε το χαμένο έτσι, εδώ. Έτσι, σας ευχαριστώ θερμά. Πραγματικά πολύτιμα όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, κύριε Μαρτζούκο. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.